πάγωσαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2022. Πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι και θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό το πρόβλημα κατά τον ανάλογο τρόπο, έτσι όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα τις δύο αυτές δύσκολες σεζόν. Η μετάλλαξη όμικρον απέδειξε για άλλη μια φορά πως ο τουρισμός είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, τεινάζοντας στον αέρα το καλό κλίμα που είχαν δημιουργήσει μια σειρά από γεγονότα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι κρατήσεις, γιατί ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα. Ευελπιστώ να περάσει γρήγορα γι' αυτό και να επανέλθουμε στην κανονικότητα που ήμασταν πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό εννοείται. Είχαμε πάρα πολλές κρατήσεις. Τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές ήθελαν την Κρήτη το καλοκαίρι του 2022 να βουλιάζει από κόσμο. Η αύξηση των σλότ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης επιβεβαίωνε αυτή την τάση. Τώρα τα σλότ είναι ζήτηση. Δεν είναι οριστικά τι θα έχουμε. Η ζήτηση είναι αυξημένη. Σε ένα ποσοστό γύρω στο 2% σε σχέση με τη ζήτηση, την ανάλογη ζήτηση που υπήρχε την ανάλογη εποχή πέρσι. Που και πέρσι τέτοια εποχή ήταν αυξημένη σε σχέση με το 19. Αυτή την ώρα πάντως η τουριστική αγορά είναι σε στάση αναμονής, με φορείς, επιχειρήσεις και ταξιδιώτες να περιμένουν με αγωνία την εξέλιξη της πανδημίας. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Αυτή τη στιγμή πάντως τα πράγματα είναι αυτά όπως τα λέμε. Και αν το καλοκαίρι του 2022 μοιάζει μακριά, σήμερα οι εξορμήσεις στην περίοδο των γιορτών είναι σε απόσταση αναπνοής. Κρατήσεις των Χριστουγέννων σταμάτησαν και γίνονται αρκετές ακυρώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντως, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την περίοδο των εορτών παραμένουν γεμάτες, με τον κόσμο να αδειμονεί για τη στιγμή της απογείωσης. Όταν έρχονται σοριδών περιοριστικά μέτρα από όλες τις χώρες, μαζί και από τη δική μας χώρα, για τους ταξιδιώτες, αρχίζουν και φοβούνται όλοι για να πάνε. Αν τις επόμενες μέρες διαρρεύσουν τίποτε νέα τα οποία είναι αισιόδοξα, ίσως μπορεί να υπάρξουν κάποιες νέες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην ιδανική περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε απολύτως τίποτα από όλα αυτά και επιστρέψουμε στους ρυθμούς που ήμασταν πριν. Σεζόν η επερχόμενη. Πάρα πολύ καλή. Διαφαίνεται μια πολύ καλή σεζόν. Πάρα πολύ καλή σεζόν. Παρότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και όλοι λένε ότι στην κανονικότητα θα επανέλθουμε το 25. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι το Ηράκλειο και η Κρήτη βασικά έχει μια δυναμική που μπορεί να γυρίσει στην κανονικότητα πολύ νωρίτερα.